ακολουθούν και δεν καταλαβαίνουν την αγγλική γλώσσα, αλλά νομίζω ότι στο πνεύμα της φιλοξενίας το οφείλουμε, διότι αντιλαμβάνομαι ότι περισσότεροι εκ των παρευρισκομένων δεν καταλαβαίνουν την ελληνική γλώσσα. Ladies and gentlemen, I would like to thank you for. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση για τα εγγένεια της Διεθνούς Ναυτιλιακής Έκθεσης των Ποσειδονίων 2016. Ταυτόχρονα θα ήθελα να καλωσορίσω στην Ελλάδα το σύνολο των συμμετεχόντων από όλα τα σημεία του κόσμου σε αυτή τη σημαντική συνάντηση θεσμό για την διεθνή ναυτιλία. Ένα θεσμό διεθνούς κύρους που εδώ και μισό αιώνα καταγράφει τη δική του πορεία καταξίωσης του κόλπους της παγκόσμιας ναυτιλίας. Αποτελούν γιορτή της ναυτικής βιομηχανίας και σημείο συνάντησης της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας για την περαιτέρω ανάπτυξη του απαιτητικού αλλά και συνάμα πολλά υποσχόμενου τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Η διεθνής αύξηση των συμμετοχών, τόσο από την πλευρά των εκθετών όσο και των επισκεπτών, επιβεβαιώνει με την πάροδο του χρόνου τη βαρύτητα και το κύρος που προσδίδει στο θεσμό η διεθνής κοινότητα. Για το 2016 καταγράφεται νέο ρεκόρ συμμετοχών, περισσότερες από 1.800 εταιρείες και οργανισμοί από τουλάχιστον 90 χώρες, ενώ οι επισκέπτες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 20.000. Είναι γεγονός ότι τα Ποσειδόνια αποτελούν τη μεγαλύτερη σύναξη στο ημερολόγιο της διεθνούς ναυτιλίας. Οι Έλληνες πλειοκτήτες χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια, διορατικότητα και καινοτομία στις επενδύσεις και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, πρωτοπορούν ανοίγοντας διαρκώς νέους δρόμους και νέες προοπτικές για τον κλάδο αυτό τον τόσο δυναμικό. Είναι παραδεκτό ότι χωρίς τους Έλληνες πλειοκτήτες η παγκόσμια ναυτιλία δεν θα μπορούσε να διαδραματίσει το σημαντικό ρόλο που έχει σήμερα στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθε. Πρέπει όμως να αναγνωρίσουμε τη σημαντική συνεισφορά των Ελλήνων ναυτικών, των αφανών ηρώων της θάλασσας, που όλα αυτά τα χρόνια αποτέλεσαν τον έτερο βασικό πυλώνα που εξασφαλίζει και εγγυάται τον ασφαλή διάπλου στις απρόβλεπτες και τρικυμιώδεις θάλασσες ενός ευμετάβλητου διεθνούς χώρου. Ο Έλληνας ναυτικός για δεκαετίες αποτέλεσε βασικό συστατικό για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων στους χώρους της ελληνικής ναυτιλίας. Στηριζόμενος στο φιλότιμο, την εξυπνάδα και την όρεξη για σκληρή δουλειά, κατάφερνε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Παράλληλα, δεν πρέπει να θεωρηθεί τυχαίο το γεγονός ότι οι Έλληνες αξιωματικοί συγκαταλέγονται μεταξύ των καλύτερων του κόσμου. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες συνθήκες για την περαιτέρω βελτίωση και αναβάθμιση τόσο της ναυτικής εκπαίδευσης όσο και των ακαδημιών του εμπορικού ναυτικού. Επιθυμία μας είναι να επιστρέψουν τα ελληνικά πληρώματα στα ελληνόκτητα πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας και όχι μόνο για την ενίσχυση της απασχόλησης. Τα τελευταία χρόνια εξάλλου, η εμπειρία έχει δείξει ότι η αντικατάσταση στελεχών υψηλής ποιότητας με χαμηλότερου κόστους πληρώματα όχι μόνο δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, αλλά μεσοπρόθεσμα προκαλεί και διαρροή τεχνογνωσίας. Αναγνωρίζουμε ότι σε έναν κλάδο με έντονα χαρακτηριστικά κυκλικότητας δεν είναι πάντοτε όλα ρόδινα. Υπήρξαν και πάντα θα υπάρχουν και δύσκολες συγκυρίες. Από το 2008, που ξέσπασε η παγκόσμια κρίση, ο χώρος της ναυτιλίας
βίωσε νωρίτερα από όλους τους άλλους κλάδους την επερχόμενη καταιγίδα. Η αβεβαιότητα και οι συνεχείς διακυμάνσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του χώρου. Όμως η ελληνική ναυτιλία με σχέδιο και όραμα πέτυχε να θερακιστεί, να προσαρμοστεί έγκαιρα και να αφομοιώσει τις δίνες μιας πρωτόγνωρης κρίσης που προκάλεσε σημαντικές αναταράξεις στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Τα πόνερα της οποίας έπληξαν και την εθνική οικονομία, αναδεικνύοντας τις αδυναμίες και τις χρόνιες παθογένειές της. Από το 2009, ως χώρα βιώσαμε σημαντικές αλλαγές. Απότομη απομείωση του ΑΕΠ κατά περίπου 25%, ενώ ο ελληνικός λαός υπέστη θυσίες. Όμως, με το κλείσιμο της αξιολόγησης κλείνει ο μεγάλος ηφαισιακός κύκλος των προηγούμενων ετών και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Η συμφωνία για το χρέος έρει την αβεβαιότητα οριστικά και δημιουργεί τις συνθήκες για άμεση επάνωδο της χώρας μας στις αγορές. Χάρη στην επίμονη διαπραγμάτευση πέρσι, το ζήτημα του ελληνικού χρέους τίθεται πλέον σε ρεαλιστική βάση. Η διαπραγμάτευση αυτή, όπως είπα, ήταν σκληρή, αλλά πλέον το ζήτημα του χρέους δεν τίθεται. Καμία κοινωνία και κανένα χρέος δεν είναι βιώσιμο όταν στηρίζεται στην υπόθεση για πρωτογενή πλεονάσματα ύψους 4,5% για πολλές δεκαετίες. Οι Ευρωπαίοι εταίροι φαίνεται να συνειδητοποιούν ότι το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης δεν μπορεί να προχωρήσει όταν στα δύσκολα επανέρχονται οι εθνικές στρατηγικές και οι απλοϊκοί ηθικολογικοί διαχωρισμοί περί ενάρετων και ασώτων. Πλέον με την κοινή δέσμευση για αυτόματες παρεμβάσεις επί του χρέους, όποτε κρίνεται σκόπιμο και μάλιστα καθ' όλη τη διάρκεια της αποπληρωμής του, το ελληνικό χρέος καθίσταται βιώσιμο και η θέση της Ελλάδας στην Ευρωζώνη αδιαμφισβήτητη. Κατά ταυτόχρονα η ρήτρα του 15 του ΑΕΠ, και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό, η Ελλάδα για μια για πάντα παραμένει χώρα της Ευρωζώνης και το Brexit, η έξοδός της, φεύγει τελείως από το τραπέζι. Όπως έλεγα, η ρήτρα του 15% του ΟΑΕΠ στην εξυπηρέτηση του χρέους εξασφαλίζει ότι η αποπληρωμή του θα γίνεται με όρους βιώσιμους για την ελληνική κοινωνία και οικονομία. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα διορθωθούν οι αδικίες των προηγούμενων ετών προς τους οικονομικά ασθενέστερους και θα προκύψουν πόροι για διαρθρωτικές επενδύσεις ώστε να συγκλίνουμε με τον ανεπτυγμένο βιομηχανικά βορρά στη νέα περίοδο της παγκόσμιας οικονομίας. Είμαι πεπισμένος, λοιπόν, ότι η κρίση μας βοήθησε να αντιληφθούμε ότι για να μπορέσουμε να αλλάξουμε σελίδα, να αναπτυχθούμε και το κυριότερο να κτίσουμε από την αρχή μια υγιή οικονομία σε στερεές βάσεις, πρέπει να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί και πιο εξωστρεφείς. The paradigm of the Greek shipping
Το μοντέλο με το οποίο αναπτύσσεται η ελληνική ναυτιλία μπορεί να αποτελέσει θετικό παράδειγμα στην εκπώνηση του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος. Αποτελεί δίδαγμα για μας ο τρόπος με τον οποίο οι συντελεστές της ναυτιλίας μετουσίωσαν την άρρηκτη σχέση του Έλληνα με τη θάλασσα σε συγκριτικό πλεονέκτημα. Επένδυσαν πάνω σε αυτό. Γαλούχησαν ολόκληρες γενναίες και πέτυχαν την κυριαρχία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο ελληνόκτητος στόλος κατατάσσεται στις υψηλότερες θέσεις παγκοσμίως σε αριθμό πλοίων, ενώ σε επίπεδο χωρητικότητας και ηλικίας διαχρονικά φλερτάρει με την κορυφή. Δεν μπορούμε όμως να αγνοήσουμε και τη συνεισφορά στην ελληνική οικονομία. Η ποντοπόρος ναυτιλία αποτελεί έναν κλάδο υψηλής παραγωγικότητας με σημαντική προστιθέμενη αξία. Η συνεισφορά της στο ελληνικό ΟΑΕΠ αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 7%, ενώ παράλληλα παρέχει σημαντική πνοή άμεσα ή έμεσα στην απασχόληση. Και φυσικά θα αποτελέσει το κέντρο μιας πρωτοφανής παγκόσμιας αλληλεξάρτησης των εθνικών οικονομιών για πρώτη φορά σε πραγματικό χρόνο και σε πλανητική κλίμακα. Και φυσικά με αυτόν τον τρόπο θα εγγυηθεί την θέση της χώρας μας ως κέντρο τόσο των μεταφορών της παραγωγής όσο και των όλων των σχετικών υπηρεσιών. Η γεωστρατηγική θέση της χώρας μας σε συνδυασμό με τον κομβικό σημείο οριοθέτηση των ελληνικών λιμένων εγγυούνται τις προοπτικές ενίσχυσης του χαρακτήρα της χώρας μας, λοιπόν. Οι επενδύσεις για τη βελτίωση των υποδομών κρίνονται απαραίτητες για την ανάδειξή τους σε ακόμα ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που θα ενισχύσει την προσπάθεια της χώρας μας να ανακάμψει. Επενδύσεις που θα ευνοήσουν παράλληλα και τον τουρισμό αλλά και τη δυνατότητα ανάπτυξης επιχειρηματικών συστάδων με έδρα ένα διευρυμένο ναυτιλιακό κέντρο που θα επιτευχθεί η ανασύσταση της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας συνδυαστικά με την παροχή λιμενικών, ναυτιλιακών και εμπορικών υπηρεσιών. Στο παρελθόν, πέρα από τα ευχολόγια, η εκάστοτε πολιτική ηγεσία έβρισκε την ευκαιρία να κάνει έκκληση για επενδύσεις και να ζητάει από τους εφοπλιστές να συνδράμουν. Εμείς νιώθουμε την ανάγκη να πείσουμε τους Έλληνες εφοπλιστές να μας εμπιστευτούν ότι καταβάλουμε προσπάθειες να μεταρρυθμίσουμε την ελληνική οικονομία, να δημιουργήσουμε ένα οικονομικό περιβάλλον το οποίο παρέχει αξία στο εθνικό συγκριτικό πλεονέκτημα και βέβαια χαρακτηρίζεται από εθνική προστιθέμενη αξία, ενώ παράλληλα έχει και χαρακτήρα εντάσσεως εργασίας. Να ενσωματώσουμε τα διδάγματα που θα ενισχύσουν την αναγωνιστικότητά μας. Να ανοικοδομήσουμε μια αμφίδρομη σχέση με απότερο στόχο τη διαχρονική ευμάρεια της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας στο σύνολό της. Και φυσικά να μας θωρακίσει όλο αυτό κόντρα στις φουρτούνες του αύριο. Να επενδύσουμε στο ανθρώπινο παράγοντα, στους ανθρώπους, εντός ενός πλαισίου συνεχούς εκπαίδευσης, με σεβασμό στις εξελίξεις και συστάσεις της ναυτικής βιομηχανίας, παρέχοντας ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας. Λοιπόν, σας καλώ από αυτό το βήμα να επανεκκινήσουμε έναν μόνιμο και επικοδομητικό διάλογο που θα συμβάλλει στην ενίσχυση της θέσης της ελληνόκτητης μεσχωρήτων ευτελείας στην οικονομική ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην τοποθέτηση της χώρας στο επίκεντρο της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας. Για άλλη μια φορά, σας ευχαριστώ, σας καλωσορίζω στη χώρα μας και εύχομαι σε αυτή την εκδήλωση με καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, ολοκληρώθηκε εδώ η ομιλία του Πρωθυπουργού και είναι το σημείο όπου θα εγκαινιάσει και επίσημα τη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδόνια 2016, κόβοντας την κόκκινη κορδέλα, μαζί με τους άλλους παριστάμενους και φυσικά εδώ τα χειροκροτήματα. Μία ομιλία στην οποία αναφέρθηκε στο πολύ σημαντικό κομμάτι που αποτελεί για την ελληνική οικονομία ο ναυτιλιακός κόσμος. Μίλησε για τους Έλληνες πλειοκτήτες και την σημαντική προσφορά τους στην παγκόσμια ναυτιλία. Μίλησε για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Εκεί εξέφρασε την βεβαιότητα ότι η ελληνική οικονομία μπαίνει σε ένα πολύ καλύτερο δρόμο από ό,τι στο παρελθόν. Με σιγουριά είπε ότι το ελληνικό χρέος πλέον βρίσκεται σε μια ρεαλιστική βάση μετά από σκληρή διαπραγμάτευση, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, και είπε ότι η Ελλάδα θα παραμείνει, είναι